Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσόνα με σερβίρι. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπη με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάντοτε καλεσμένοι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας, συνήθως από τον χώρο της πολιτικής. Σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο μη πολιτικός δεν μπορεί να ονομαστεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος και από πολιτική γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο σωματείο της Νέας Σμύρνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί ένα ιστορικό σωματείο της Νέας Σμύρνης, το Μήλωνα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Μιχάλης Σακελαρίδης, Γενικός Γραμματέας του Μήλωνα. Καλησπέρα, Μιχάλη, ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα και από μένα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω, καταρχήν θα γυρίσουμε στον Ενικό και όχι στον Πληθυντικό. Χαίρομαι. Ή θα μείνουμε και ιδίως στον Πληθυντικό. Στον Ενικό λοιπόν. Νομίζω πριν πούμε οτιδήποτε θα πρέπει να θυμίσουμε ότι προχθές χάθηκε ένας μπασκετάνθρωπος. Ένας μπασκετάνθρωπος ο οποίος και τη Νέα Σμύρνη στο μπάσκετ ανέδειξε τον Πανιόνιο και ένας άνθρωπος ο οποίος ανέδειξε και πάρα πολύ τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Ξέρω ότι έχεις γράψει κάποια πράγματα δημόσια και θα ήθελα να μου πεις δύο πράγματα. Ο Μάκης, είχα την τύχη πραγματικά να μεγαλώσω στη Νέα Σμύρνη και να γνωρίσω ανθρώπους του αθλητισμού που αυτή η πόλη, δόξα τω Θεώ, είχε πάντοτε πολλούς και άξιους. Και γνώρισα από κοντά τον Ανδρέα τον Βαρίκα, γνώρισα από κοντά τον Μάκη τον Τερνό. Όλους. Λέω παράδειγμα αυτούς τους δύο, επειδή αυτοί οι δύο φύγανε. Ο Βαρίκας πολλά χρόνια τώρα πριν και τώρα πρόσφατα ο Μάκης. Ο Μάκης ο Δερινός ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα στον χώρο του μπάσκετ. Και όχι μόνο του μπάσκετ, στο ελληνικό αθλητισμού. Ό,τι να πω για τον Μάκη. Ένας ωραίος άνθρωπος, αυτό τα λέει όλα. Mm-hmm. Ένας σεμνός, όπως είναι όλοι οι μεγάλοι. Ωραίος άνθρωπος που είχε μόνο φίλους. Και όπως έγραψα προχθές στον τοίχο μου στο Facebook. Και το πιστεύω ακράδαντα. Πιστεύω ότι οι φίλοι μας στον Πανιόνιο έκαναν πολύ μεγάλο λάθος που τόσα χρόνια είχαν τον μπάσκετ χωρίς το Μάκη τον Τερνό. Σύλλογος, οποιοδήποτε σύλλογος που έχει ένα τέτοιο διαμάντι στη δύναμή του, δεν το αφήνει να φύγει με τίποτα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα και για μένα είναι κανόνα ζωής. Ότι τα διαμάντια τα κρατάς δικά σου και ας μην σου έχουν πρόσκαιρο αποτέλεσμα, γιατί μακροπρόθεσμα θα. Ας τον θυμόμαστε λοιπόν με τις εικόνες που όλοι έχουμε. Σίγουρα. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη, ότι έφυγε λίγο καιρό μετά την Ελένη την Παυλάκου, άλλη μια μεγάλη απώλεια για τον Πανιόνιο. Βεβαίως. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά. Και δηλαδή, μιλάω εγώ τώρα που είμαι Γενικός Γραμματέας στο Μήλωνα, είμαι βέβαια και μέλος στον Πανιόνιο, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζομαι για τον αθλητισμό της πόλης και τη συνεργασία των δύο μεγάλων σωματείων. Και μιλάω για δύο ανθρώπους που τους έζησα πολύ από κοντά. Δεν ξέρα τι άνθρωποι ήταν και πράγματι είναι μεγάλη απώλεια για όλους μας. Έφυγε η Ελένη και τώρα ο Μάκης. Να είναι καλά εκεί που είναι και σίγουρα μαζί με τον Ανδρέα θα έχουν κάνει μια καταπληκτική παρέα. Ας τον θυμόμαστε λοιπόν με τις παραστάσεις που έχουμε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ένας λόγος που ήθελα να μιλήσουμε και δέχτηκε στην πρόσκλησή μου ευχαρίστως είναι για να δώσουμε στον κόσμο μια εικόνα του Μήλωνα. Θα ήθελα λοιπόν να πας πολλά χρόνια πίσω.
να μας μιλήσεις λίγο για την πρώτη παρουσία του Μήλωνα στη Νέα Σμύρνη, πότε αυτή ξεκίνησε, συνοπτικά να μου μιλήσεις για αθλητές που ο Μήλωνας ανέδειξε, επίσης συνοπτικά να μου δώσεις μια εικόνα για τα πρώτα τμήματα και πώς εξελίχθηκε και έφτασε ο Μήλωνας στο σημερινό του επίπεδο. Και μετά βέβαια να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην σημερινή πραγματικότητα και να συζητήσουμε και για θέματα που απασχολούν το Μήλωνα και ενδεχομένως και ολόκληρη την πόλη. Ο Μήλωνας ιδρύθηκε συγχρόνως με την ίδρυση της πόλης μας. Οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν και καταστάθηκαν εδώ και δημιούργησαν τον οικισμό της Νέας Σμύρνης, φέρνοντας από την Ιωνία όλες τις αξίες και τις παραδόσεις που είχαν αναπτύξει εκεί και ειδικά στον αθλητισμό και στον πολιτισμό που διέπρεψε η Ιωνία, ήθελαν την αθλητική τους έκφραση και αυτήν την έβγαλαν μέσα από τον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης, τον περίφημο ΑΟΝΣ, που ιδρύθηκε το 1928 αμέσως με την ίδρυση της πόλης. Δηλαδή η ιστορία του Μήλωνα είναι παράλληλη με την ιστορία της Νέας Σμύρνης. Είναι ο αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος της πόλης μας. Όχι, γιατί ο Πανιώνιος είναι πολύ πιο αρχαίος, έχει τη δικιά του ιστορία, είναι πολύ ιστορικός, το σεβόμαστε απεριόριστα, τον τιμούμε και είμαστε τυχεροί που είμαστε σε ένα δήμο που και με γειτονιά μεσοδυχεία που είναι παγκόσμιο φαινόμενο των Πανιώνιων. Είστε τείχο-τείχο πράγματι. Παγκόσμιο φαινόμενο. Σε ένα δήμο να είναι δύο σωματεία και μάλιστα μεσοδυχεία. Και αυτό έχει την ιστορία του. Επειδή είχα την τύχη να ζήσω από κοντά τον Κρίστο τον Πέρση, τον επί 50 χρόνια διοικητικού ηγέτη του Μήλωνα, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη και ήρθε μωρό παιδί εδώ και έζησε όλη την ιστορία της πόλης. Και μου είπε ότι όταν ήρθε ο Πανιώνιος και μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη Νέα Σμύρνη και του παραχώρησαν το χώρο. Ο χώρος που είναι σήμερα το γήπεδο του ποδοσφαίρου του Πανιωνίου χρησιμοποιείται τότε από τον ΑΟΝΣ. Είχε ΑΟΝΣ και τμήμα στίβου, είχε ποδόσφαιρο, είχε στίβο κτλ. Οπότε ο Δήμος παραχώρησε το χώρο τότε στον Πανιώνιο και επειδή ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα να είναι μεσοτυχία τα δύο σωματεία, η τότε δημοτική αρχή, γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έδωσε την ευχή τα δύο σωματεία να αναπτυχθούν παράλληλα και να μην έρθουν σε σύγκρουση. Να καλλιεργούν παράλληλα αθλήματα. Δηλαδή ο ένας να καλλιεργεί παραδείγματος χάρη στίβο, ο άλλος μπάσκετ, ο ένας βόλεϊ, ο άλλος κάτι άλλο. Να λειτουργούν παράλληλα. Αυτή ήταν η ευχή της τότε δημοτικής αρχής. Που δυστυχώς δεν τηρήθηκε στην πορεία και για όνομα του Θεού, γι' αυτό φταίνε όλοι. Δεν λέει, φταίει και δεν είναι και εύκολο να τηρηθεί. Δεν είναι και εύκολο. Είναι, άμα το θες, είναι εύκολο. Αλλά μπαίνουν οι ανθρώπινες ματαιοδοξίες, οι μικρότητες, όλα αυτά. Γιατί ο άλλος να έχει μπάσκετ, να κάνω κι εγώ μπάσκετ, να τον νικήσω κιόλας. Γιατί να μην κάνω βόλεϊ κι εγώ, να κάνει γι' αυτό. Δεν θεωρείς ότι είναι θέμα δημοφιλίας αθλημάτων και ότι δεν μπορεί ένα μπάσκετ. Είναι και δημοφιλίας αθλημάτων, αλλά ένα σύλλογο που έχει. Δηλαδή ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή έχει το προσωνύμιο ιστορικός. Από τι το πήρε το ιστορικός. Πείτε μου, όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο Πανιώνιος μεγαλούργησε στο Στίβο. Έβγαλε ονόματα πανελλήνιο, και όχι μόνο ο Κύρος, που ακόμα και τώρα γράψαν τη δικιά τους ιστορία στον ελληνικό Στίβο. Διέπρεψε στο ποδόσφαιρο. Έβγαλε τα καλύτερα κυνηγή του ελληνικού ποδοσφαίρου και έγραψε τον Πανιώνιο. Να ξεκινήσουμε από τον Εστορίδη, τον Θανάση τον Σαραβάκο, τον Δημήτρη τον Σαραβάκο, τον Μαύρο, τον Αστόπουλο. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, μιλάμε εκεί διέπρεψε ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος μπορούσε εγώ, σαν Μήλωνας, να κάνω Στίβο να χτυπήσω τον Πανιώνιο, αφού έχει την ιστορία του, έχει την παράδοσή του. Ή να κάνω ποδόσφαιρο, να κάνω τι. Κάτι άλλο. Κάποιος να κάνει λοιπόν άλλα αθλήματα, κάποιος τα άλλα. Εδώ υπάρχουν σύλλογοι σήμερα που έχουν μόνο ποδόσφαιρο, ή έχουν μόνο μπάσκετ, ή έχουν μόνο τέκβοντο, ή έχουν μόνο πάλι. Εντάξει, αυτά είναι ανάλογα την πολιτική και την έκφραση που έχει ο κάθε σύλλογος. Τέλος πάντων. Ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ο Μήλωνας λοιπόν παρουσιάστηκε στη Νέα Σμύρνη με τη Νέα Σμύρνη. Ακριβώς, ναι, αναπτύχθηκε διαχρονικά. Ήταν ο πρώτος σύλλογος. Τα χρόνια της κατοχής ήταν η συγκλονιστική παρουσία του Μήλωνα στην αθλητική. Δεν διέκοψε καθόλου την αθλητική του δράση. Μάλιστα, οι αθλητές του παρέλασαν μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο με την ελληνική σημαία κάτω από την πότα του κατακτητή. Έχουμε και φωτογραφίες στα γραφεία μας που αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Είναι ο πρώτος σύλλογος μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που πήρε πανελλήνια πρωταθλήματα στο βόλεϊ τη δεκαετία του 60. Έβγαλε αθλητές μεγάλους και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και στην μπάλη και στην άρση βαρών, όπου ειδικά στην άρση βαρών πριν ακόμα από το πήρε το Δήμα, πριν τη δεκαετία του 90 και του 80, είχε βγάλει αθλητές που διέπρεψαν. Είχε βγάλει τον Γιώργο τον Ζερβίνη, τον Γιάννη τον Ζερβίνη, τον Γιάννη τον Κατσαϊδόνη, τον Γιάννη τον Γέροντα, αθλητές με παγκόσμιες επιτυχίες, με ολυμπιακές επιτυχίες, μέχρι που ήρθε πια η εποχή που ήρθε το φαινόμενο. Αυτός ο υπέροχος αθλητής, ο υπέροχος άνθρωπος, ο Πύρος ο Δήμας, που πράγματι αισθάνομαι τον εαυτό μου τυχερό που τον γνώρισα από κοντά, που τον έζησα από κοντά και τον έχω φίλο και με αγαπάει και τον αγαπώ, και αυτό για μένα είναι ένα από τα ωραιότερα γεγονότα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Ένας αθλητής που για μένα προσωπικά και πιστεύω για πολλούς Έλληνες είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής όλων των εποχών.
Και δεν το λέω εντελώς επειδή τον αγαπάω ή επειδή ο Πύρος είναι του Μύρωνα. Αθλητής με τρία Ολυμπιακά μετάλλια και ένα χάλκινο μετάλλιο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ακριβώς για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ακριβώς δεν νομίζω να υπάρχει αφισβήτηση από κανένα πια. Και αυτά που ακούγονται για ντόπινγκ και όλα αυτά τα πράγματα, τα θεωρώ όχι αστεία. Κάπου, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Αλλά όσο και να τάλαντος να είσαι και να σε ντοπάρουν και να σου, δεν θα κάνεις διακρίσεις. Και όταν έβλεπα εγώ τον Πύρο να προπονείται 9 ώρες στο γυμναστήριο κάτω και να βογκάει από τους πόνους και να γίνει ποτάμι τον υδρότα. Θα πω εγώ ότι έκανε αυτά από τον τόπο. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, άνθρωπο... Μην τα μηδενίζουμε λοιπόν όλα επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και να παραδεχόμαστε τις αξίες, να παραδεχόμαστε αυτούς που αγαπάμε. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Για όνομα του Θεού. Να προσθέσω λοιπόν ότι ο οποίος Δήμας εχθές ήταν όχι incognito. Ήταν στο καφέ μαζί σας. Είχατε μια παρέα. Δεν ήταν απλή παρέα. Αν προσέξετε, ήταν η ομάδα της Άρσης Βαρών. Ήταν η ομάδα της Άρσης Βαρών του Μίλαν, η οποία στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πήρε 21 μετάλλια. Και προπονητής είναι ο αδερφός του Πύρου, ο Οδυσσέας Δήμας, και είχα προσχεθεί στα παιδιά ένα τραπέζι και θα φωνάζαμε και τον Πύρο. Και πράγματι ο Πύρος αμέσως, πάντα όποτε το φωνάζει ο Μύρωνας, ποτέ δεν αρνείται ο Πύρος, πάντα είναι παρόν στη ό,τι του ζητήσει ο Μύρωνας, ακριβώς, και ήταν εκεί. Και ήταν ευτυχή συγκυρία που ήταν και ο φίλος του, ο Μανώλης Ολυδάκης, που παίζει τέννις στο Μύρωνα. Και όπως είδατε, έγινε μια πολύ ωραία παρέα. Εγώ στην ιστορία του Μίλωνα δεν μπορώ να αναφερθώ, είσαι ο κατάλληλος είναι άνθρωπος. Είναι πολλά, θα μας πάρουν ώρες να λέω. Εγώ είπα τώρα επιγραμματικά κάποια πράγματα. Ναι. Μία σύντομη ερώτηση που αφορά εσένα, πόσα χρόνια είσαι Γενικός Γραμματέας? Γενικός Γραμματέας είμαι γύρω στα 10 χρόνια. Ήμουν παλιότερα αντιπρόεδρος επί πολλά χρόνια. Έχω διατελέσει για ένα χρόνο πρόεδρος, ένα διάστημα κενό τότε επί της προεδρίας του Γιάννη Τζουγουρού. Έχω διατελέσει ταμείας, έχω διατελέσει εφορό στο μπάσκετ. Πολλά. Η ψυχή του Μίλωνα. Είναι και άλλοι που είναι. Δεν θα σε αποκαλέσω. Εγώ ένα είναι σήμερα εδώ. Κομμάτι τη ψυχή του Μίλωνα. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο θα σου υποσχεθώ εγώ και το έχουμε ξανασυζητήσει είναι ότι θα ήθελα μία φορά τηλεοπτικά να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην ιστορία του Μίλωνα. Ξέρω ότι έχει τελικό. Έχουμε, ναι. Και ξέρω ότι έχει τελικό το οποίο αξίζει να παρουσιάσετε. Θα ήταν χαρά μας και τιμή μας, θα έλεγα, να μπορέσετε μέσα από το κανάλι του Νέα Σμύρνη TV να δείξουμε λίγο στον κόσμο το υλικό σας, γιατί αξίζει τον κόπο και ξέρω ότι το έχετε προσέξει και υπάρχει. Ευχαρίστως. Να μην παραλείψω να πω, γιατί είναι και επειδή είπα πολύ, να μην αντικήσω κανέναν, είπα συνοπτικά κάποια πράγματα. Ακόμα και το κολυβητικό τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80, και αυτό ακόμα έχει να επιδείξει κορυφαίους Έλληνες κολυβητές, τον Μαγκανά, τον... σταματάει το μυαλό μου τώρα, και θα μου έρθω στην πορεία. Έβγαλε αθλητές με πανελλήνιες επιτυχίες, διεθνείς επιτυχίες, οι οποίοι μετά τα παιδιά, για να τα βοηθήσουμε, τους δώσαμε μεταγραφή και πήγαν σε μεγάλα σωματεία, σε αυτά τα περίφημα σωματεία που κάνουν πεδομάζωμα και παίρνουν τα πρωταθλήματα, που μαζεύουν την ελίτ των αθλητών από όλη την Ελλάδα και καυχόνται και πανηγυρίζουν οι φιλαθλοί τους. Τα γνωστά αυτά τα. Δηλαδή, οι επιτυχίες είναι πολλές, και παρά το ότι είμαστε σε ένα δήμο που είναι έντονο ο ανταγωνισμός λόγω της συγκεκρίασης με τον Πανιόνιο, δηλαδή είναι ατριχιαστικό πραγματικά να βλέπεις δύο σωματεία μεσοτυχία και να έχουν υποδομές στο μπάσκετ από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερή δουλειά που γίνεται. Και πράγματι, να μου δώσει μου την ευκαιρία να πω κάτι. Τη δεκαετία του 80, όταν βγάζαμε μια τοπική εφημερίδα, ένας πολιτικός φορέας, γιατί είμαι άτομο πολιτικοποιημένο, δεν το έχω κρύψει ποτέ, έχω και αλίμονο σε όποιο κρύβεται, εγώ είμαι περήφανος για αυτό που πιστεύω και προσπαθώ και στην πράξη να υλοποιώ και να εφαρμόζω αυτά που πιστεύω. Τέλος πάντων, βγάζαμε μια εφημερίδα τότε τοπική, το Δημότη, για όσους το θυμούνται, και μέσα από αυτή την εφημερίδα, επειδή είχα την ευθύνη της αθλητικής ύλης, έλεγα και το λέω ακόμα και τώρα. Και συντάκτης, λοιπόν. Ναι, και συντάκτης. Σαφώς ήταν το όνειρό μου και η αδικία που έκανα στον εαυτό μου που δεν ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία. Είσαι στη καλή παρέα μας. Ευχαριστώ. Και έλεγα κάτι που το πίστευα και το πιστεύω, ότι η Νέα Σμύρνη είναι ο μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα από αθλητική υποδομή και από εγκαταστάσεις και από ανθρώπινο δυναμικό. Με παράγοντες, τι να ξεκινήσω, να πω τον Ηλία το Μισελίδη, να πω. Τι να πω, το Γιάννη το Σγουρό, το δικό μας. Είπα δύο ονόματα, δηλαδή, που ξεπέρασαν τα όρια όχι της Νέας Μήνης και της Ελλάδας. Δύο κλασικά παραδείγματα, για να μην πω άλλους κι άλλους. Και αυτό το διαμάντι, λοιπόν, ο Δήμος της Νέας Μήνης, αντί να το προσέξει, αντί να το βοηθήσει, αντί να το προωθήσει προς τα πάνω,
Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να μηδενίσω την όποια βοήθεια, γιατί βοηθάει ο Δήμος. Αν δεν κάνει αυτό που θα ήθελα να κάνει, θα ήθελα να χαράξει μια πολιτική του Δήμου, μια αθλητική πολιτική, να έχουμε όλοι μια χαραγμένη πολιτική και να ξέρουμε που βαδίζουμε. Θα το συζητήσουμε αυτό. Να κάτσουμε στο τραπέζι. Μην πάμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι το παράπονό μου. Α μείνουμε ακόμα στο Μήλωνα, για να μην πω εγώ πρόσφατες επιτυχίες του Μήλωνα. Θέλω να μου δώσεις τις πρόσφατες επιτυχίες σας και πέρσι και πρόπερσι, την τελευταία πενταετία, γιατί είναι αρκετές. Και θέλω να μου δώσεις και μια εικόνα για τα τμήματα και τις ακαδημίες που μπορεί οποιοδήποτε να φέρει το παιδί του στο Μήλωνα. Αυτή τη στιγμή καλλιεργούμε το μπάσκετ. Μόνο ανδρών, όχι, δεν έχουμε γυναικείο μπάσκετ. Έχουμε το βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Να λέμε και τους εφόρους που τους γνωρίζω και εγώ. Ναι, τους εφόρους είναι πολλοί. Το μπάσκετ τώρα να πούμε είναι. Το μπάσκετ είναι 7 ομάδες. Να πούμε και τους 7 εφόρους. Αυτή τη στιγμή διοικητικά, πράγματος χάρη, την ευθύνη του τμήματος μπάσκετ την έχω εγώ. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι ο εφόρος. Έχω την ευθύνη από την πλευρά της διοίκησης. Έχω δημιουργήσει μια επιτροπή μπάσκετ όπου είναι άλλοι 6, είμαστε 7 μελείς. Άλλοι 6 συνεργάτες. Όλοι είμαστε ίσοι. Δεν είναι κανείς που να είναι ο γενικός αρχηγός ή ο γενικός. Αυτό, όλοι έχουμε το ίδιο ακριβώς μέρος δουλειάς, την ίδια αυτή, ούτε αξιώματα ούτε τίποτα. Στο βόλεϊ είναι και εκεί μια επιτροπή με επικεφαλή στον Τίνο τον Κεχρά, που έχει τη δική του ιστορία στον χώρο του βόλεϊ. Γυναίκες άντρες. Όχι, στο ανδρικό βόλεϊ. Στο γυναικείο βόλεϊ είναι ο Κώστας Ζωσάνας, ο έφορος, μαζί με τη σύζυγό του, αξιόλογος άνθρωπος που κάνει φοβερή δουλειά και έχει προχωρήσει το τμήμα πάρα πολύ σε πολλούς τομείς. Στην Άρση Βαρών υπεύθυνος είναι ο πρόεδρός μας. Βέβαια το σύλλογο στις συνελεύσεις της Ομοσπονδίας τον εκπροσωπώ εγώ. Στο Κολύμβι είναι, στην Κολύμβηση και στην Υδατοσφαίριση η έφορος είναι τώρα ο Τάκης ο Πολίτης. Στην Άρση Βαρών, στο baseball είναι ο Μιχάλης Ολευθεριάδης. Στο 5x5 το ποδόσφαιρο είναι ο Γιώργος Βερόπουλος. Στο τένις είναι μέχρι πρώτη ήμουν υπεύθυνος εγώ και τώρα είναι μεγάλη μου χαρά και ικανοποίηση αυτό το πράγμα. Ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο μέλος του Μήλωνα και αθλητής του τένις, ο Νίκος ο Μαυρίδης, ένας αξιόλογος επιχειρηματίας, ένας δραστήριος άνθρωπος που έχει αναλάβει την ευθύνη του τμήματος στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ήδη τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά και αυτό είναι που μου δίνει κουράγιο και ελπίδα για το μέλλον, ότι ο Μήλωνας έχει και μέλλον. Έχει και νέους ανθρώπους που θα τον πάνε ακόμα ψηλότερα. Αυτά δεν νομίζω να ξέχασα κανέναν άλλο. Όχι, όχι. Και εγώ, επειδή τα έχουμε κάνει αφαιρώματα στα τμήματά σας, αυτά νομίζω αυτά είναι. Πρόσφατες επιτυχίες στα διάφορα αθλήματα, γιατί θυμάμαι ναι, εγώ κάποιες. Οι τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του Μήλωνα είναι στο βόλι, όπου τα τελευταία χρόνια είχαμε μεγάλες επιτυχίες στους παιδες και στους έφηβους με πανελλήνιους τίτλους. Συνεχίζουμε την παράδοση που έχει ο Μήλωνας στο βόλι. Στην Άρση Βαρών που πήραμε 21 μετάλλια τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στην Κολύμβηση όπου συνέχεια αθλητές μας κατατάσσονται σε καλές θέσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Στην Υδατοσφαίριση όπου ανεβήκαμε στην Α2 κατηγορία και δυστυχώς η ομάδα δεν μπόρεσε να κρατηθεί, γιατί είναι πραγματικά είναι καθαρά ερασιτέχνες αθλητές, με μόνοι τους τρέχουν, μόνοι τους αθλούνται οι άνθρωποι, ούτε μισθούς, ούτε οδηπορικά έξοδα και το κυριότερο χωρίς πισίνα. Το κυριότερο χωρίς πισίνα. Και ελπίζω να μ' ακούνε οι άνθρωποι του Δήμου, οι υπεύθυνοι του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Το πόλο του Μήλωνα είναι χωρίς πισίνα και κινδυνεύει να διαλυθεί εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, αν το θεωρούν δίκαιο, ο Πανιόνιος έχει τη δικιά του πισίνα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τον Πανιόνιο να εξοντώσουμε, ούτε τον κυνηγήσουμε, ούτε τίποτα. Μια ίση μεταχείριση, μια δίκαιη μεταχείριση. Δεν μπορεί να βάζει στο πόλο να κάνει 9,5 με 11 προπόνηση. Ποιο γονιό θα στείλει το παιδάκι του το χειμώνα 9,5 με 11. Και τα παιδάκια, φέτος έχουν συρρυκνωθεί, έχουν μειωθεί. Πολλοί εγγραφές φεύγουν και πάνε στον Πανιόνιο γιατί έχει τις καλύτερες ώρες ο Πανιόνιος. Για όνομα του Θεού. Δεν είπαμε ούτε ο Πανιόνιος να χάσει τίποτα. Δώστε κάτι καλύτερο στο Μήλωνα. Κάτι, δεν θέλουμε ούτε το μισό. Δώστε το ένα τέταρτο, κάτι. Θα γυρίσω μερικά χρόνια πίσω, επειδή είχαμε βρεθεί και τότε, πριν από μερικά χρόνια και νομίζω επί της Δημοτικής Αρχής της ενιαίας παράταξης του Γιώργου του Κουτελάκη, τότε του Δημάρχου. Θυμάμαι είχε γίνει μια προσπάθεια η οποία είχε πάρει και κάποιες τουλάχιστον επικοινωνιακές διαστάσεις. Το θυμάσαι και εσείς, στο Γαλαξία. Είχε γίνει μια τουλάχιστον επικοινωνιακή, αν όχι οτιδήποτε άλλο, συμπόρευση Μήλωνα και Πανιωνίου γύρω από το θέμα του τι αθλητισμό θέλουμε στην πόλη. Έχοντας μιλήσει αρκετές φορές τότε και με τον υπεύθυνο του παλαιότερου ΟΝΑ, αλλά και μετά του τομέα αθλητισμού του Πολύδωρου του Συρίγου, πάντοτε υπήρχε στην πόλη αυτή η αίσθηση του τι αθλητισμό θέλουν.
Αυτό έχοντας μιλήσει και με στελέχη του Πανιωνίου και με στελέχη του Μήλωνα, αλλά και με στελέχη μικρότερων σωματείων, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Νιώθετε, και αν μπορείς να μιλήσεις για όλα τα σωματεία, γιατί έχεις και μια εποπτική εικόνα, νιώθετε ότι πράγματι η πόλη έχει ανάγκη από αθλητική πολιτική χάραξη? Σας είπα προηγουμένως ότι είναι το παράπονό μου. Είναι το παράπονό μου. Σε μια πόλη που έχει δύο συλλόγους που είναι πανελλήνια γνωστοί, που είναι σύλλογοι υποδείγματα για όλη την Ελλάδα και παραδείγματα για άλλους συλλόγους, με αθλητικό και παραγωγικό υλικό σπάνιο και φοβερά καλό υλικό, αντί να το πλάσεις, αντί να το βοηθήσεις, αντί να του δώσεις μια όθηση να το εκτοξεύσεις στα ύψη και να έχεις επιτυχίες σαν Δήμος, αυτή τη στιγμή ο Δήμος, κυριολεκτικά το λέω και λυπάμαι που το λέω, λειτουργεί ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αυτός ο περίφημος μαζικός αθλητισμός που ακούω και με τρελαίνει, τι είναι μαζικός αθλητισμός? Δηλαδή ο Μήλωνας και ο Πανιώνας τι αθλητισμό κάνουν? Δεν κάνουν μαζικό αθλητισμό? Τόσες χιλιάδες παιδιά που έχουμε ο Μήλωνας και ο Πανιώνας, τι είναι? Δεν είναι μαζικός αθλητισμός αυτός? Τι είναι? Και κάνει μαθήματα, λέει, τένις ο Δήμος, μαθήματα μπάσκετ ο Δήμος, μαθήματα βόλεϊ ο Δήμος. Για όνομα, τι μαθήματα βόλεϊ και μπάσκετ και τένις και ποδοσφαίρου θα κάνει? Και αυτά τα παιδιά πού θα βγουν διέξοδο? Θέλουμε δεν θέλουμε, ο ελληνικός αθλητισμός είναι δομημένος με κύτταρο το σωματείο. Χωρίς το σωματείο δεν υπάρχει αθλητισμός. Εγώ για να συμφωνήσω σε αυτό. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ναι, και αυτό που είπατε προηγουμένως, η συνεργασία με τον Πανιώνο, σας είπα, εγώ προσωπικά είμαι και μέλος των Πανιώνων και είμαι από τους ανθρώπους που έχω αναλώσει τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα, σε μια συνεργασία Μήλωνα Πανιωνίου. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία που βρέθηκαν και από την άλλη μεριά της διοίκησης του Πανιωνίου άνθρωποι που είχαν ένα παρόμοιο όραμα και ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Φτάσαμε μέχρι την εκδήλωση του Γαλαξία και βάλαμε κάποιους στόχους. Ο απότερος στόχος ήταν να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο παρόντες όλες τις παρατάξεις και με μοναδικό θέμα τον αθλητισμό και να μιλήσουν όλοι. Δεν εξελίχθηκε και τίποτε. Δεν έγινε ποτέ. Απολύτως. Απολύτως. Δεν έγινε ποτέ. Γιατί άλλαξε και διοίκηση στο Πανιώνιο. Mm-hmm. Αυτό το κακό. Δηλαδή, ενώ εμείς είμαστε ένας κορμός διοικητικός που είναι σταθερός επί πάρα πολλά χρόνια, στον Πανιώνιο κάθε τόσο αλλάζουν οι διοικήσεις. Αυτό είναι. Όχι ότι ο πρόεδρος τώρα είναι ο Μισαλίδης, δεν είναι καλός, είναι μια χαρά άνθρωπος, μιλάμε μαζί του κτλ. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε γιατί έχουν και αυτά τα προβλήματά του, έχουν άλλα πρέπει να καλύψουν. Τους έτυχε ιστορία με την ΠΑΕ, τώρα με τον μπάσκετ, με το πόλο. Χίλια δύο πράγματα έχουν και αυτοί στο κεφάλι τους και δεν έχουμε χάσει τον συντονισμό. Αλλά αυτό, εγώ έχω την απέτηση να πάρει την πρωτοβουλία ο Δήμος. Να πάρει την πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, να πάρει ο υπεύθυνος αθλητισμού μια τέτοια πρωτοβουλία. Να μην το παρακαλάω εγώ αυτό το πράγμα. Θέλω να προσθέσω επάνω σε αυτό που είπες για το μαζικό αθλητισμό, ότι τελικά ο Δήμος δεν έχει και τεχνογνωσία. Γιατί όπως είπαμε και πριν, γυμναστές έρχονται από τα σωματεία για να κάνουν μαζικό αθλητισμό. Άρα πρακτικά είναι μεσοβέζικες λύσεις και μάλιστα μου είπες, αλλά θα το έλεγα και μόνος μου, ότι ο μαζικός αθλητισμός είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ πεπερασμένο, γιατί ένας αθλητής του μαζικού αθλητισμού προφανώς εκ του δημόσιου χαρακτήρα του δεν έχει μέλλον σε κάποιο άθλημα. Συμφωνούμε σε αυτό? Πολύ. Συμφωνούμε σε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, όπως σου είπα και εγώ, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του αθλητισμού, κάποιος μπορεί να πει ότι με δεδομένο ότι υπάρχουν χώροι, σχολεία, προάβλια και γυμναστές, ο Δήμος αποφασίζει να δίνει μαζικές δραστηριότητες. Περιέγραψε μου εσύ αυτό, γιατί το θεωρείς ανταγωνισμό απέναντι από το Δήμο? Γιατί απλά οι σύλλογοι από μόνοι τους κάνουν κοινωνική πολιτική. Από μόνοι τους οι σύλλογοι κάνουν κοινωνική πολιτική. Το ξέρετε ότι εμείς δεν παίρνουμε λεφτά από ένα παιδί που ο γονιός του είναι άνεργος. Δεν παίρνουμε λεφτά. Από μια οικογένεια που έχει δύο και τρία παιδιά και έρχονται να γραφτούν στο σύλλογο, mm-hmm. δεν παίρνουμε λεφτά από το τρίτο παιδί, αν είναι παραδείγματος χάρη τρία παιδιά. Και όταν είναι δύο, παίρνουμε λιγότερα. Mm-hmm. Κάνουμε πολλά πράγματα. Και λάβετε υπόψη σας ότι αυτά τα λεφτά που παίρνουμε εμείς από τους γονείς αυτούς, που πράγματι οι άνθρωποι το δίνουν από το εστέρημά τους, είναι τα λεφτά που κρατάνε το σύλλογο ζωντανό. Δηλαδή κάθε μήνα ο Μήλωνας παραδείγματος χάρη έχει να πληρώσει στη ΔΕΗ 3.000 ευρώ. Ο Πανιώνας έχει πολλαπλάσια. Okay. Αυτά τα λεφτά πού θα βγουν? Επιχορηγήσεις από την Γενική Γραμματεία έχουν κοπεί και έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Ο Δήμος Νέας Μήνης μας δίνει κάποια λεφτά τα οποία παίρνει μια απόφαση ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος, από μόνος του την παίρνει. Τον ευχαριστούμε για αυτά που μας δίνει, αλλά δεν βάζει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Κανείς δεν ξέρει με ποια κριτήρια τα δίνει, τι παίρνει, τι λαμβάνει υπόψη του, τι δεν λαμβάνει, πώς αξιολογεί πάνω σκάρει το Μήλωνα να του δώσει αυτά τα λεφτά για να μην πω για άλλο σωματείο, πώς δεν αξιολογεί ότι μπορεί να του δώσει λιγότερα ή περισσότερα. Δεν τα ξέρει κανείς. Δεν έχει γίνει ποτέ διάλογος, δεν έχει γίνει ποτέ συζήτηση για αυτό το πράγμα. Και κάνει από την άλλη μεριά ο Δήμος μαθήματα, παίρνοντας σαφώς λιγότερα λεφτά γιατί δεν έχει το κόστος που έχουμε εμείς, προσλαμβάνοντας γυμναστές που κανείς δεν ξέρει με τι κριτήρια τους παίρνει. Και δεν έχει και το ταμείο που έχετε. Ακριβώς. Γιατί όταν ο Δήμος Νέας Μήνης είχε προϋπολογισμό για τον αθλητισμό 800.000 ευρώ, για όνομα του Θεού κύριε Πετρόπουλε, αν εγώ είχα 800.000 ευρώ στο Μήλωνα, θα έκανα θαύματα. Κυριολεκτικά θα έκανα θαύματα.
θα έκανα θέματα και κοινωνική πολιτική θα έκανα και βασικό αθλητισμό θα έκανα και όλα αυτά τα έκανα. Το ίδιο και ο Πανιώνιος. Mm-hmm. Και φτάσαμε στο σημείο να δίνουμε τις εγκαταστάσεις μας και για τις αθλοδιακοπές το καλοκαίρι και να μην παίρνουμε λεφτά. Γιατί δεν ξέρω, δεν τα εγκρίνει ο πάρεδρος. Δεν παίρνουμε τίποτα. Γιατί λοιπόν να κάνει ο Δήμος αθλοδιακοπές το καλοκαίρι και να τις κάνω εγώ μόνος μου, λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και εκεί που θα βγάλω και 2.000 να βγάλω, κέρδος θα το έχω. Από εκεί που δεν παίρνω τίποτα. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, θεωρώ ότι υπάρχει και κάποιο κόλλημα στο νομικό πρόσωπο που δεν μπορείτε να κάνετε αθλοδιακοπές και εσείς και ο Πανιώνιος. Υπάρχει κάποιο. Από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε. Με το. Να συναλλαγείτε με το Δήμο. Έτσι. Δηλαδή. Όχι, δεν ξέρω, ναι, δεν μπορώ να το. Υπάρχει ένα κόλλημα. Έγινε μια προσπάθεια από την κυρία Καριοφίλη και τον κύριο Τσουλάκη, τον Δήμαρχο, έγινε μια προσπάθεια να γίνει σε συνεργασία με τον Πύρονα και τον Πανιώνα, αλλά εκεί υπάρχει. Υπάρχει ένα σωματείο. Είχαν τη βούληση και ο Δήμαρχο και κυρία Καριοφίλη. Φέτος αυτό φέτος, ναι, όχι, όχι, φέτος, φέτος. Γιατί τα τρία τελευταία χρόνια είναι που δεν πληρωνόμαστε. Mm-hmm. Μέχρι τρία χρόνια έπαιρνε ο Μήλωνας κάθε καλοκαίρι γιατί παραχώρησε να καταστάσει όντως 15.000 ευρώ και ο Πανιώνας 25.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά για μας ήταν μεγάλη ανάσα. Πέραν της ετήσιας επιχορήγησης. Ναι, πέραν της ετήσιας επιχορήγησης. Αυτό σταμάτησε. Για τις αθλοδιακοπές. Ναι, σταμάτησε γιατί λέει δεν τα εγκρίνει ο πάρεδρος. Και αυτά για μας ήταν μεγάλη ανάσα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι νεκροί μήνες από έσοδα, ενώ τα έξοδα τρέχουν. Καλά, αυτός μην δώσουμε ευθύνη στο Δήμαρχο Σταυροδουλάκη, για όνομα, βέβαια. Ναι, για όνομα του Θεού, δεν είναι περιπτώσει. Όταν το κόβει ο πάρεδρος κτλ. Βέβαια, εντάξει, ας μου επιτρέψει ο κύριος Δήμαρχος με τον οποίο έχω άριστη προσωπική σχέση. Έτσι και το θεωρώ και φίλο μου και είναι καταπληκτικός άνθρωπος κτλ. Εγώ πάντα πιστεύω ότι άμα θες κάτι να το κάνεις, θα το κάνεις. Mm-hmm. Θα βρεις τρόπο, θα βρεις αυτό, θα το κάνεις. Δεν θέλω να πω ότι δεν θέλει. Ίσως δεν έχει το χρόνο, δεν έχει αυτό να ασχοληθεί. Και δικαίως όταν έχει για δύο πράγματα. Και εδώ θα μπούμε σε άλλη ιστορία. Τέλος πάντων. Μίλησε μου λίγο, γιατί έχω και εγώ μία εικόνα. Πώς ξεκινάει η ετήσια συνεργασία σας κάθε χρόνο με την εκάστοτε δημοτική αρχή? Κάνετε κάποιες συμφωνίες οι οποίες είναι γραμμένες και κάνετε έναν ετήσιο προγραμματισμό? Τα τελευταία χρόνια υπογράφουμε μία προγραμματική συμφωνία. Αν καθίσουμε κάτω να τα βάλουμε τα πράγματα ένα προς ένα, αυτά που υπογράφουμε, μιλάω τώρα μόνο για λογαριασμό του σωματείου μου, μόνο για λογαριασμό του Μήλωνα, θα δείτε ότι ο Μήλωνας μπαίνει μέσα. Κυριολεκτικά το λέω, μπαίνει μέσα. Δεν τηρούνται κομμάτια της συμφωνίας. Όχι, δεν τηρούνται. Θα σας εξηγήσω. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Νέας Μήλωνας σε επιχορήγηση με απόφαση του Δημάρχου προς το Μήλωνα ήταν 30.000 ευρώ. Mm-hmm. Ενώ πέρσι ήταν 33. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε το μόνο σωματείο που μειώθηκε η επιχορήγησή μας. Το ξεπερνάμε αυτό. Από τα 30.000 εμείς εισπράξαμε κάπου 9, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε κάποιες παρακρατήσεις που κρατάει η εφορία κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο ξοφλάμε για κάποιες υποχρεώσεις προς την εφορία. Άρα πρακτικά τα εισπράξατε απλά σε ένα αυτόματα. Okay. Καλύπτουν άλλες υποχρεώσεις. Αλλά στο Ταμείο του Συλλόγου έρχονται 9.000. Mm-hmm. Βέβαια και αυτό ταμείο είναι. Όταν πληρώνεις υποχρεώσεις, είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, ο Σύλλογος έχει κάποιες υποχρεώσεις προς το Δήμο. Τι ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις? Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τις αθλοδιακοπές. Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων γενικά όποτε ζητηθούν από το Δήμο για άλλες εκδηλώσεις κτλ. Που έχουμε πει ναι. Στο κολυμπητήριο πάνω, λόγω αδυναμίας του Δήμου αυτή τη στιγμή, λόγω του νόμου, όχι ότι φταίει ο Δήμος γιατί δεν θέλει να το κάνει, mm-hmm. δεν μπορούν να προσλάβουν συντηρητή στην πισίνα. Mm-hmm. Πέθανε και ένας υπάλληλος που ήταν μόνιμος υπάλληλος, ο Στάκης Ραβανής, ένα εξαιρετικός άνθρωπος. Και αυτή τη στιγμή ο μοναδικός υπάλληλος που λειτουργεί για τη συντήρηση της πισίνας είναι ένας ο κύριος αναλυτής ο Βαγγέλης, εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ καλός στη δουλειά του, ο οποίος δεν μπορεί να προσληφθεί από το Δήμο. Mm-hmm. Και πληρώνεται από τα σωματεία. Πληρώνεται από τον Μήλωνα και τον Πανιώνιο. Ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος πληρώνουν τον συντηρητή. Mm-hmm. Επίσης, ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος πληρώνουν για την καθαρίστρια της πισίνας. Mm-hmm. Ο Μήλωνας και ο Πανιώνιος δέχονται από το Δήμο κάποιο κατάλογο με δεν θυμάμαι πόσα παιδιά, 80 παιδιά είναι στο Μήλωνα, δεν θυμάμαι πόσα, από την περίφημη κοινωνική πολιτική του Δήμου, παιδιά ανέργων και δεν ξέρω τι, που έρχονται και κάνουν κολύμπη στο Μήλωνα εις βάρος του Μήλωνα. Παρέχει δηλαδή αυτή την υπηρεσία. Κάνουν προπονήσεις με τους προπονητές του Μήλωνα. Ακριβώς, ναι. Τα χρεώνεται ο Μήλωνας, κάνουν προπονήσεις με τον Μήλωνα κτλ. Εξυπηρετούμε αυτή την κοινωνική πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, στο κλειστό γυμναστήριο, ο Μήλωνας δεν έχει καμία παρουσία ούτε μία ώρα. 4 χρόνια, για να μην πω συνέχεια, αλλά τα 4 χρόνια επίμονα ζητάμε μία ώρα, δεν την έχουμε πάρει. Το ίδιο και στα ανοιχτά γήπεδα, κάνανε γήπεδο τένις, ζητάμε 4 χρόνια τώρα να μας δώσουν μία ώρα, 2 ώρες τη βδομάδα για το τένις, δεν έχουμε πάρει ούτε μία ώρα. Mm-hmm. Και βλέπουμε άλλα σωματεία να έχουν πανογραφία, να έχουν ώρες, να έχουν τα ανοιχτά γήπεδα, να έχουν.
Και σε πιάνει το παράπονο, το ανθρώπινο. Και λες, εγώ τι είμαι. Και προκαλώ εγώ τον οποιοδήποτε, τον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο άνθρωπο, τον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο φύλαθρο, να έρθει να δει σε καταστάσει του Μύρωνα, να πάει να δει σε καταστάσει του Πανιωνίου και να μου πει σε τι υπερτερεί ο Μύρωνα του Πανιωνίου. Και ο Πανιώνα έχει 80% χρήση του κλειστού γυμναστηρίου και ο Μύρωνα 0. Εμείς δεν θέλουμε να φύγει ο Πανιώνιος, για όνομα του Θεού, αλλά να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή. Ναι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τι θα έλεγα, να πάρει ο Πανιώνιος το 60% του δημοτικού γυμναστηρίου, έχει... να πάρει ο Μύρωνας ένα 20%, ενώ έχει 80%. Πόσο ο Πανιώνιος, από πόσο ο Πανιώνιος, 80%. Η ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου, η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, η ομάδα. Ποια άλλη τώρα του Πανιωνίου. Μπάσκετ άντρες γυναίκες. Ναι, μπάσκετ και η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, τέσσερις ομάδες τώρα που είσαι μέσα, αγώνες και προπονήσεις στο δημοτικό γυμναστήριο. Mm-hmm. Αμφιβάλλω αν κάνουν και μία προπόνηση στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Μύρωνας με τις ίδιες ομάδες, μόνο γυναική μπάσκετ δεν έχουμε, όλοι στις εγκαταστάσεις μας. Mm. Ούτε μία ώρα δεν έχουμε στο δημοτικό γυμναστήριο. Και το τρελό, ποιο είναι το παράδοξο. Όταν ο Πανιώνιος είχε πρόβλημα με το handball, που ακόμα και από το Βαρύκας πετάξανε έξω το handball του Πανιωνίου, σε εμάς ήρθανε και ζητήσανε να βολέψουμε το handball του Πανιωνίου. Το γνωρίζω αυτό. Όταν το... Μπράβο. Όταν το τζούντο του Πανιωνίου ήθελε να κάνει μία εκδήλωση πάνω στο δημοτικό γυμναστήριο και έπρεπε για να κάνει την εκδήλωση αυτή στο δημοτικό γυμναστήριο να φύγει το μπάσκετ του Πανιωνίου, ήρθαν οι άνθρωποι του τζούντο του Πανιωνίου να μας παρακαλέσουν εμάς να δεχτούμε το μπάσκετ του Πανιωνίου και δεν πήγαν στο Βαρύκας. Το Βαρύκας τι είναι. Ναι, φέτος, τι είναι το Βαρύκας, ένα κατάστημα, ένα ανεξάρτητο κράτος που ούτε ο ίδιος ο Πανιώνιος μπορεί να παρέμβει και καυχόνται για τις υποδομές της περίφημες του Πανιωνίου που έχουν 500 παιδιά. Φέτος, και εγώ κύριε Πετρόπουλε να είχαμε, σύγχρονο και εμείς να είχαμε ένα γήπεδο αποκλειστικά και μόνο για τον μπάσκετ και να είχαν οι ομάδες μας να παίζανε τους αγώνες και τους προπονήσεις σε άλλο γήπεδο, όχι 500, 1000 παιδιά θα είχα. Έχεις άλλη ανάπτυξη. Εδώ έχω 240 παιδιά εφέτος κύριε Πετρόπουλε στο μπάσκετ με όλα τα τμήματα μέσα στιβαγμένα στα γήπεδά μας. Για όνομα του Θεού, έχω άδικο, είμαι κάπου υπερβολικό. Προκαλώ τον οποιοδήποτε πολίτη, τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο, τον οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο, τον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο άνθρωπο να έρθει να δει σε καταστάσεις του Πανιωνίου, να δει σε καταστάσεις του Μύρωνα και να μου πει πού υπαρτηρεί ο Μύρωνας και πού υπαρτηρεί ο Πανιώνας. Για... Και να μου πει αν είναι δίκαιο ο Μύρωνας να μην έχει ούτε μία ώρα πάνω στο δημοτικό γυμναστήριο. Να τελειώσω. Παρακαλώ. Και έχουμε σωματεία από την άλλη μεριά την Ήριδα και τον Ίκαρο. Για όνομα του Θεού, οι άνθρωποι είναι αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν, αλλά η προσωπική μου θέση, το λέω δημόσια, το έχω πει κτλ. Αυτά τα σωματεία δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Mm-hmm. Η Νέα Σμύρνη, δόξα τω Θεώ, έχει δύο μεγάλα σωματεία, το Μύρωνα και τον Πανιώνιο, που μπορούν κάλλιστα να καλύψουν τις αθλητικές ανάγκες του Μύρωνα και του αθλητισμού της πόλης μας. Και επειδή ξέρω πολύ καλά πώς ιδρύθηκε και η Ήριδα και ο Ίκαρος, mm-hmm. πάρα πολύ καλά το γνωρίζω και ξέρω πολύ καλά τους ανθρώπους. Αγαπητοί άνθρωποι, φίλοι, εκλεκτοί κτλ. Που κάνουν αυτά τα σωματεία, το λέω κατηγορηματικά. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Ήριδα και ο Ίκαρος, να λειτουργούν 100% με χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων, να μην έχουν έξοδα μηδέν, να έχουν γραφεία, να έχουν γήπεδα και να παίρνουν και λεφτά από το Δήμο. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Είμαι παραπονιάρης, έχω άδικο κάπου. Τα λέω συνέχεια, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Είμαι ο μόνος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Πετρόπουλε, που έχω πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητάνε την επιχορήγηση. Και τους ζητάω μαζί. Να τους κάνουμε απολογισμό, τους ζητάω να έρθουν να μας ελέγξουν. Τους λέω, μη μας δώσετε λεφτά αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Έχετε και άλλους τρόπους. Φωνή βόντως εντιαιρήμου, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, χρόνια ολόκληρα. Πολύ ξεκάθαρος ο Γενικός Γραμματέας του Μύρωνα. Θέλω να επιστρέψουμε πάλι στην ετήσια συμφωνία που κάνετε με το Δήμο και θέλω να μου πεις αν αυτή η συμφωνία εν γέννη τηρείται και ποια σκέλη της δεν τηρούνται. Μέχρι τώρα τηρούνται. Άσχετο τώρα αν έχουμε παράπονα παραδείγματος χάρη για το κολυμπητήριο, ειδικά για το τμήμα υδατοσφαίρισης που όπως σας είπα οδεύει προς διάλυση. Κυριολεκτικά οδεύει προς διάλυση και γι' αυτό φέρει ευθύνη ο Δήμος. Ποια ήταν λοιπόν η συμφωνία για το κολυμπητήριο. Δεν είναι συγκεκριμένα για το. Όταν κάνουμε την προγραμματική συμφωνία, δεν λέμε συγκεκριμένα τι ώρα θα κάνουμε προπόνηση ή τι ώρα δεν θα κάνουμε. Λέμε τι, απλά, παιδιά, τι δίνει ο Δήμος ακριβώς, τι δίνει ο Μύρωνας κτλ. Και σε γενικές γραμμές τηρούνται. Γι' αυτό σας είπα και πάλι και το επαναλαμβάνω. Αν καθίσουμε και τα βάλουμε κάτω, θα δείτε ότι ο Μύρωνας στη σχέση. Αυτή Δήμου και Μύρωνα είναι μέσα. Δηλαδή ο Μύρωνας προσφέρει στο Δήμο και δεν από το να παίρνει για, ο Δήμος. Και δεν αυτό, το λέω, οικονομικά. Αυτό το λέω πραγματικά με πλήρη γνώση και ας έρθει οπωσδήποτε να το αντικρούσει αυτό το πράγμα. Εγώ το μόνο το οποίο θέλω να σε ρωτήσω και είναι προσωπική μου ερώτηση και θα σου μεταφέρω και μια ερώτηση πολύτη μετά. Επαναλαμβάνει συχνά να έρθει κάποιο να δει τι εγκαταστάσει του Πανιωνίου και του Μύρωνα. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η σύγκριση, πού θα ωφελήσει η σύγκριση εγκαταστάσεων. Ο Μύρωνας είναι ο Μύρωνας, ο Πανιώνιος είναι ο Πανιώνιος. Ναι. Την άποψή σου για τα μικρότερα σωματεία και την κατέγραψα, παρόλο που εκεί οφείλω να σου πω ότι σε ένα σωματείο που μπορεί να λέγεται Ήριδα ή Ίκαρος γίνεται αθλητισμός,
γιατί αυτοί συμμετέχουν σε κατηγορίες. Δεν είναι ο μαζικός αθλητισμός του Δήμου Νέας Μύρνης που είναι πεπερασμένος. Δεν είπα το αντίθετο. Εκεί λοιπόν θεωρείς απλά ότι η έλλειψη χώρων δικών τους και αν θέλεις η βοήθεια του Δήμου στα έξοδα λειτουργεί απέναντί σας ανταγωνιστικά. Κύριε Πετρόπουλε, σε αυτή τη χώρα επιτέλους πρέπει να λειτουργούμε με κανόνες. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ένα σωματείο χωρίς να έχει υποδομές. Δηλαδή, θες να κάνεις σωματείο, άμα έχεις εγκαταστάσεις δικές σου, κάνει ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Θα μου πει, κάποιος πώς έχει ο Μήλωνας εγκαταστάσεις. Κάπου τις... Ο Δήμος τις πρόσφερε στο Μήλωνα. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο Μήλωνας δημιουργήθηκε για την ανάγκη της κοινωνίας, ήταν ανάγκη της πόλης. Όπως ήταν ο Πανιώνιος. Ανάγκη της πόλης ήταν. Mm-hmm. Και η πόλη του πρόσφερε αυτό το πράγμα για να προσφέρει στην νεολαία. Και το κάνει και με το παραπάνω. Πες μου κάτι, αν σε ρωτήσω σαν γονέας, πού είναι φτηνότερο να στείλω το παιδί μου, σε ένα μικρότερο σωματείο ή στο Μήλωνα? Τι θα μου, πώς θα πω, τι θεωρείς ότι... Εξαρτάται... Είναι φτηνότερα τα μικρότερα σωματεία. Βλέπει, εξαρτάται, δεν το ξέρω, αυτό δεν κάθομαι να παρακολουθήσω. Δεν έχεις μια αίσθηση, δεν έχω, πόσο στοιχίζει. Ούτε ψάχνω τι τιμολόγιο, τι τιμολόγιο έχει ο Ίκαρος, τι τιμολόγιο έχει η Ρίδα, τι τιμολόγιο έχει ο καθένα. Γιατί τελικά ο Εγώ αν ήμουν Ίκαρος, κύριε Εκπέτρο, να το πω στα ίσια, αν ήμουν Ίκαρος αυτή τη στιγμή και είχα δημοτικό γυμναστήριο να καλύπτω τις ανάγκες μου, να έχω γραφεία μέσα στο δημοτικό γυμναστήριο, να έχω όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα έπαιρνα λεφτά. Να σας το πω στα ίσια. Δεν έχω έξοδα. Ναι. Τι έξοδα έχει? Όταν χρησιμοποιείς το δημοτικό γυμναστήριο, όταν χρησιμοποιείς, έχεις γραφεία που σου έχει παραχωρήσει ο Δήμος και δεν νομίζω να παίρνει ενίκεια. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Ναι, δεν νομίζω να παίρνει ενίκεια ο Δήμος κτλ. Και παίρνεις λεφτά από τα παιδιά. Ούτε γιατί από εσάς παίρνει. Γιατί παίρνεις? Σας είπα, ο Μήλωνας παίρνει λεφτά από τα παιδιά γιατί αυτά τα λεφτά είναι που συντηρούν τις εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Αν δεν τα πάρουμε τα λεφτά αυτά, δεν θα λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις. Απλά και ωραία το λέω. Γιατί για να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχεις ένα ηλεκτρικό, να έχεις νερό, να έχεις την καθαριότητα, να έχεις υπαλλήλους, να έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ποιος θα πληρώνει? Εμείς τα πληρώνουμε εμείς. Αν δεν βάλω εγώ το χέρι στην τσέπη, δεν είμαι ούτε κανένας μεγάλο επιχειρηματίας, είμαι ούτε κανένας πλούσιος κτλ. Από το εστέριμά μου. Δηλαδή μια φορά ένα πενηντάρικο, το είδε όλοι. Αυτό κάνουμε μια ζωή. Από τότε που ασχολιόμαστε, αυτό έχουμε μάθει, αυτό κάνουμε. Γιατί το αγαπάμε, γιατί είναι το μεράκι μας. Θα σου μεταφέρω μια ιδέα ή μια πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις τελευταίες εγκρίσεις των επιχορηγήσεων στα σωματεία της πόλης, η οποία πέρασε βέβαια. Δημοτική Σύμβουλος αρκετά χρόνια στη Νέα Σμύρνη, η οποία έχει αίσθηση και των προβλημάτων και τις μη λύσεις τους, αν θέλεις, είπε ότι τελικά μήπως έπρεπε να σταματήσουν οι επιχορηγήσεις από το Δήμο προς όλα τα σωματεία για να τελειώνουμε με αυτή την κρίνια. Θεωρείς ότι αυτό το κόψιμο του ομφάλιου λόρου όσον αφορά το Μήλωνα θα τον απελευθέρωνε ή θα τον έκλεινε? Αν αύριο λοιπόν έλεγε ο νόμος, σου λέω εγώ, δεν χρηματοδοτούμε τον αθλητισμό στις πόλεις, θα ήταν για σας μη αντιστρεπτό πρόβλημα? Θα έκλεινε ο Μήλωνας ή θα βρίσκατε άλλες πηγές εσόδων με άλλους τρόπους? Ο Μήλωνας δεν θα έκλεινε, σαφώς και δεν θα έκλεινε. Γιατί... Ούτε ο Πανιώνιος, φαντάζομαι, και εγώ. Όχι, μόνο για ακριβώς, δεν θα κλείνανε. Μα αυτά τα λεφτά είναι, κύριε Πετρόπουλε, για όνομα του Θεού, όταν παίρνει ο Μήλωνας 30.000, ένα προϋπολογισμό 700.000 ευρώ, τι είναι 30.000? Το ίδιο είναι και στον Πανιώνιο. 5% και λιγότερο. Ενώ η Ρίδα, παραδείγματος χάρη, όταν παίρνει από το Δήμο 16.000, δεν ξέρω οι άνθρωποι τι προϋπολογισμό έχουν. Εγώ ξέρω το αντίστοιχο τμήμα το δικό μας τι έξοδα έχει. Το αντίστοιχο τμήμα του Μήλωνα είναι 10, άντε 15.000. Και παίρνει η Ρίδα 16.000. Δηλαδή ο Δήμος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα του Μήλωνα χρηματοδοτεί 100% την Ήρυδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα φέρει τα συμπεράσματα. Στα δεδομένα τα δικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα φέρει τα συμπεράσματα. Λοιπόν, Μιχάλη, να κάνουμε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εύχομαι και θα το πω και τελειώνοντας βέβαια, να μην μένουν αυτές οι συζητήσεις μόνο σε δημοσιογραφικές εκπομπές. Και αν θέλεις τα παράπονά σου, τα οποία δεν είναι μόνο δικά σου, ο καθένας εκ της δικής του θέσης, είτε έχοντας δίκιο όπως θεωρείς ότι έχεις εσύ, είτε έχοντας λιγότερο δίκιο, απλά διεκδικεί, εκφράζει παράπονα. Νομίζω λοιπόν ότι θα συμφωνήσεις ότι πράγματι χρειάζεται μια νέα χάραξη αθλητικής πολιτικής στη Νέα Σμύρνη. Μάλλον όχι νέα, χάραξη, γιατί δεν υπήρχε. Επαναλαμβάνω και πάλι για να μην παρεξηγηθώ. Γενικά, δεν θέλω να καταλογίσω μη καλή πρόθεση στους ανθρώπους του Δήμου. Το παράπονο μας είναι ότι δεν κάθονται να συζητήσουν μαζί μας. Αυτό που σας είπα που είχαμε κάνει με τον Πανιώνιο, που φτάσαμε στο σημείο να ζητήσουμε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν έχει γίνει ποτέ. Πράγμα. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει γίνει. Ποτέ μα ποτέ. Η χρηματοδότηση που είπατε προηγουμένως, για να τα βάλουμε τα πράγματα, έχουν μια ιστορία όλα και έχουν ένα ξεκίνημα.
Πότε ξεκίνησε η χρηματοδότηση του Δήμου Νέας Σμύρνης στα σωματεία? Ξεκίνησε το 1986, όταν αντιπροσωπεία του Μήλωνα και του Πανιωνίου, και ήταν συγκεκριμένα από τον Πανιώνιο ο αείμνηστος ο Ανδρέας ο Βαρύκας και ο Παύλος ο Κορχίδης, και από τον Μήλωνα ήμουν εγώ και ο Σγουρός, και πήγαμε στον τότε δήμαρχο τον Μπάμπη τον Παχλιβανίδη και τον βάλαμε κάτω και συζητήσαμε. Και του είπαμε: Μπάμπη, αυτό που λέμε και τώρα. Δεν μπορεί η πόλη που έχει αυτά τα δύο σωματεία, με τις τόσες αθλητικές υποδομές, με τις τόσες αθλητικές επιτυχίες, να μην τα βοηθάει έστω και στο ελάχιστο να δώσει κάποια βοήθεια. Και ξεκίνησε να δίνει μία βοήθεια από τότε, από το 1986, ο Δήμος στα σωματεία. Με μόνη διακοπή την Δημαρχία Σιότροπου. Mm-hmm. Και δεν το λέω για όνομα του Θεού για να κάνω αυτό, αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Γιατί συνέβη αυτό? Καταγεγραμμένο. Δεν το ξέρω. Δεν έχει σημασία. Εγώ και στο μόνο που δεν καταλογίζω ευθύνη είναι ο τότε Δήμαρχος στο Σιότροπο. Mm-hmm. Στο μόνο που δεν καταλογίζω mm-hmm. ευθύνη. Γιατί έχω κάνει συζητήσεις με το Σιότροπο, έχω δει έναν άνθρωπο με αγνές προθέσεις, αγαθό άνθρωπο κτλ. Στο μόνο που δεν καταλογίζω ευθύνες ήταν ο Σιότροπος. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Είναι η μόνη χρονική περίοδος και είναι καταγεγραμμένη και στα απολογιστικά μας στοιχεία κτλ. Και μπορεί να το δει οποιοδήποτε, που δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από το Δήμο. Ούτε μία ευρώ. Μετά συνεχίστηκε και επί κουτελάκι και αυτό. Και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, σε έκτακτες περιπτώσεις ο Δήμος μας βοήθησε. Στάθηκε δίπλα μας. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν για να πάρουμε άδεια εγκαταστάσεων έπρεπε να κάνουμε την πυρασφάλεια, και ο Κουτελάκης και ο Σταύρος Ζουτζουλάκης σταθήκανε δίπλα μας και μας βοηθήσανε και το κάναμε. Λοιπόν, Μιχάλη Σακελαρίδη, συνεχίζουμε μετά από 2-3 λεπτά ένα μουσικό διάλειμμα. Να πιούμε λίγο νερό ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορεί εδώ στο στούντιο και επανερχόμαστε. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε: Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με. Λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο.
Πίσω λοιπόν στην συζήτησή μας με τον Μιχάλη του Σακελαρίδη. Μιχάλη, θέλω λίγο να μαζέψω λίγο τα προβλήματα που και κατά καιρούς μου έχεις αναφέρει, αλλά και σήμερα ανέφερες. Ένα μεγάλο θέμα σας λοιπόν είναι η χρήση της πισίνας. Μεγάλο πρόβλημα, και μάλιστα να πω ότι εχθές τυχαία είδα και εγώ τον κύριο Πολίτη. Για το τμήμα υδατοσφαίρησης, για το κολυμπητικό. Για το τμήμα υδατοσφαίρησης, και εγώ τυχαία είδα τον κύριο Πολίτη και μου είπε πόσο μεγάλη μείωση συμμετοχών έχετε αποπέξει. Όχι μόνο δεν είχατε λοιπόν αύξηση, είχατε μείωση αθλητών. Το οποίο... Συγγνώμη κύριε Πετρόπολη, αν είχατε εσείς ένα μικρό παιδάκι, θα το στέλνετε το χειμώνα 9.30 με 11 να πάει να προπονηθεί στο κολυμπητήριο, ή θα προτιμούσατε να το στείλετε νωρίτερα σε ένα άλλο σωματείο? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω απλά, τι θα πρότεινε εσύ να γίνει, γιατί κάποιο θα την πάρει αυτή την ώρα τελικά. Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλε, εγώ έχω διατελέσει μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Νέας Σμύρνης τη δεκαετία του 80, όταν η ιδιοκτησία του γυμναστηρίου ήταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Okay. Και οι διοικήσεις διοριζόντουσαν κατευθείαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και ο εκάστοτε δήμαρχος της Νέας Σμύρνης τιμήσανε και ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Και εγώ ήμουν τότε ο ταμείας της Επιτροπής με πρόεδρο τον δήμαρχο τον Πάπη τον Πεχλιβανίδη. Και επειδή συνέβαινε και εκεί αυτό που συμβαίνει γενικά σε όλους τους χώρους της χώρας μας και γενικά του δημοσίου, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να μπαίνουν άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο σε όλους αυτούς τους χώρους, ήμουν ο μόνος τότε που είχα άποψη και γνώση του αθλητισμού. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα. Ενώ είχαν την πρόθεση και την θέληση να βοηθήσουν, να δουλέψουν κτλ., δεν είχαν ιδέα από τον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, και εκείνα τα χρόνια, όταν ήταν η πισίνα στη Νέα Σμύρνη, η μοναδική πισίνα, δεν υπήρχε αλλού πισίνα, και φιλοξενούσαμε σωματεία όπως το Παλαιό Φάληρο, όπως τους Αιγυπτιώτες, όπως τη Σαρονίδα, πάρα πολλά σωματεία. Mm-hmm. Το ίδιο και στο μπάσκετ, στο κλειστό, πάρα πολλά σωματεία. Και παρόλα αυτά, εγώ από μόνος μου, σε συνεργασία με τα σωματεία, έβγαζα ένα πρόγραμμα όσο το δυνατό καλύτερο, να μην παραπονιέται κανένας, να τους εξυπηρετώ όλους κτλ. Ναι, ο 9 η ώρα πάντα δεν γκρίνιαζε. Πάντα θα γκρίνιαζε. Αλλά πάντα όταν το εξυπηρετούσε, θα γκρίνιαζε. Ναι, αλλά αυτός που έπαιρνε 9 η ώρα, έπαιρνε για κάποια άλλη μέρα, έπαιρνε 8. Δεν έπαιρνε κάθε μέρα το 9. Εσείς λοιπόν έχετε το 9 κατ' επανάληψη, όχι μία. Εμείς όχι μόνο έχουμε το 9 κατ' επανάληψη, έχουμε και το 1 τέταρτο της πισίνας. Δεν το καταλάβατε. Ο κύριος Πολίτης σας το εξήγησε καλά. Δηλαδή έχουμε 9,5 με 11 και έχουμε ένα κομμάτι της πισίνας. Και ο Πανιώνιος έχει τα 3 τέταρτα της πισίνας. Mm-hmm. Και μην νομίζετε αυτή τη στιγμή ότι δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο σωματείων. Ο Πανιώνιος είναι στην Α2 κατηγορία, όπου και εμείς ήμασταν πέρσι, και εμείς είμαστε στη Β' Εθνική. Μια κατηγορία διαφορά mm-hmm. είναι, mm-hmm. δεν είναι τίποτα το τρομερό. Αλλά το κυριότερο είναι ότι ο Πανιώνιος έχει και δικιά του πισίνα. Mm-hmm. Έχει και δικιά του πισίνα που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του και έχει τη μεγαλύτερη χρήση της πισίνας στο δημοτικό κολυμπητήριο. Δεν ζητάμε να διώξει τον Πανιώνιο. Καλά, προφανώς. Ακριβώς. Δεν ζητάμε να διώξει τον Πανιώνιο. Δώσε μας τουλάχιστον ένα κομμάτι παραπάνω, κάτι που υποσχέθηκε να το κάνει και δεν το έχει κάνει. Ή και καλύτερες ώρες. Ή και καλύτερες ώρες. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το μου υποσχέθηκε ότι θα το κάνει, απευθύνεται στο Δήμαρχο ή απευθύνεται στην υπεύθυνη του αθλητισμού? Βασικά στην υπεύθυνη του αθλητισμού. Γιατί για αυτά τα θέματα με την υπεύθυνη του αθλητισμού μιλάς. Δεν μιλάς με τον Δήμαρχο. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε και οι δύο την υπεύθυνη του αθλητισμού, η οποία είναι μια εξαιρετικά αθλητικά κατατοπισμένη κυρία. Την οποία προσωπικά τη λατρεύω και την εκτιμώ, την ξέρω 35 χρόνια. Και έχει έρθει ένας άνθρωπος χώρο, του αθλητισμού πραγματικά. Και έχει έρθει από χώρο με ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον αθλητισμό. Ακριβώς. Για ποιο λόγο θεωρείς λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η σιωπηρή άρνηση? Είναι ανοργανωσιά? Πιστεύω είναι εγκλωβισμένη. Είναι εγκλωβισμένη όσο και να μην το θέλει. Είναι εγκλωβισμένη σε αυτά τα κατεστημένα και τις συνήθειες που υπάρχουν χρόνια στην πόλη μας. Δηλαδή ένα απλό παράδειγμα, κύριε Πετρόπουλε, όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη, όλοι γνωριζόμαστε, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή έδειξε μονόπλευρο κυριολεκτικά ενδιαφέρον για τον Πανιώνιο. Υπερβολικά μονόπλευρο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος της πόλης να είναι και πρόεδρος ενός σωματείου. Όπως και να το κάνουμε, χτυπάει άσχημα. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Δήμαρχος, όσο και να αγαπάω το Μήλο, όσο και να πεθαίνω για το Μήλο, που δεν πεθαίνω, για όνομα του Θεού και άλλα πράγματα, η ζωή μεγαλύτερη αξία από το σωματείο μας κτλ. Αλλά δεν εκτιθόμουν τόσο πολύ να κάνω και τον πρόεδρο και να κάνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ ένα απλό παράδειγμα θα σας πω και από εκεί πέρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν πέρασε το τραμ από την πόλη, γιατί είπαμε είμαι και πολιτικό πρόσωπο και έχω πάντα και πολιτικές απόψεις και μιλάω για κάθε θέμα. Δεν έχω να φοβηθώ κανένα και μιλάω πάντα την αλήθεια. Πείτε μου ειλικρινά, εσείς, όταν πέρασε το τραμ από την πόλη της Νέας Σμύρνης, είχαμε ακούσει όλοι τότε ότι θα έδινε κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη στον Δήμο. Δεν δόθηκε τίποτα. Πείτε μου εσείς ειλικρινά, τι δόθηκε στην πόλη μας πέρα από μια διαφήμιση στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου? Τίποτα. Το μόνο που είδα εγώ ήταν μια διαφήμιση στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Ακόμα και εκεί πήγε ό,τι πήγε στον Πανιώνιο. Δεν λέω να μην πάει, να πάει. Δώσε όμως
από τα 10, δώσε τα 9 στον Πανιόνιο, δώσε και ένα σε κάποιον άλλο φουγκαρά. Επειδή μιλάμε... είναι στην πόλη, που είναι στην πόλη, που δουλεύει αυτή την πόλη, που εκπροσωπεί αυτή την πόλη και μέχρι τώρα το κυριότερο την έχει κάνει να είναι περήφανη. Ο Μήλωνας δεν έχει ντροπιάσει ποτέ την πόλη. Ναι, βέβαια. Και καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Σε όλους τους τομείς και σε όλα τα πράγματα. Επειδή μιλάμε λοιπόν για τη δημαρχία του Γιώργου του Κουτελάκη, γιατί τα πράγματα είναι γνωστά και δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην λέμε ονόματα, θα μου επιτρέψει να κάνω κι εγώ μια πολύ σύντομη, πολύ μικρή πολιτική κριτική και να πω ότι από πλευράς πολιτικού είναι εύστοχη η προσπάθεια να είναι σε έναν χώρο αθλητικό, γιατί από εκεί θα τραβήξει ψήφους. Αλλά θα μου επιτρέψεις να αμφισβητήσω την πολιτική ηθική μιας τέτοιας κίνησης, όπως θα αμφισβητούσα οποιαδήποτε πολιτική ηθική οποιασδήποτε τέτοιας διαπλοκής οποιουδήποτε δημοτικού συμβούλου. Πράγματι, ο Πανιώνιος επί Γιώργου Κουτελάκη, μάλλον ο Γιώργος Κουτελάκης επί Πανιωνίου, είχε και ένα θέμα το οποίο εξελίχθηκε και έκλεισε όπως έκλεισε. Εμένα με ενδιαφέρει γιατί διαιωνίζεται λοιπόν αυτό τη στιγμή που ο συγκεκριμένος πολιτικός πλέον δεν είναι δήμαρχος και πλέον δεν είναι και πρόεδρος. Απλά κύριε Πετρόπουλε, γιατί μπήκαν οι δομές και οι βάσεις για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχεις προσλάβει όσους γυμναστές παραδείγματος έχεις προσλάβει να προέρχονται όλοι από τον Πανιώνιο και να μην έχεις έναν άλλο από κάποιο άλλο σωματείο. Δεν μπορεί να έχεις προσλάβει υπαλλήλους του Δήμου μόνο ανθρώπους του Πανιώνιου. Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάει στο Δήμο της Νέας Σμύρνης και να μου βρει ένα παλιό αθλητή του Μήλωνα που είχε προσευχθεί στο Δήμο της Νέας Σμύρνης. Να μου βρει. Που να έρθει μια φορά ο Δήμος και να πει: δεν έχετε κι εσείς ανάγκες, δεν έχετε παιδιά που ψάχνουν για δουλειά, δεν έχετε. Να πάρουμε ένα. Να μου βρείτε ένα παλιό αθλητή του Μήλωνα που είχε προσευχθεί στο Δήμο. Θεωρείς, να δούμε λοιπόν... πόσους αντίστοιχους του Πανιωνίου. Και καλά κάνανε, για όνομα του δεν λέω οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικοί, ναι, καλά παιδιά. Γιατί να εξαιρείται ο Μήλωνας. Λοιπόν, όταν υπάρχει η δομή, είναι όλοι οι άνθρωποι του Πανιωνίου και έχει να κάνει με ένα χώρο που διοικείται, που οι προπονητές που κάνουν τον περίφημο βασικό αθλητισμό και είναι γυμναστές και προπονητές του Πανιωνίου. Αν δουν τον Πετρόπουλο, το ταλεντάκι του Βόλι, πού θα τον πάνε, στο Μήλωνα. Πείτε μου εσείς πού θα τον πάνε. Έτσι όπως μου τα περιγράφεις. Τι είναι, αυτό τι λοιπόν, τι είναι. Ναι, είναι μια λοιπόν, είναι... Τι να κάνει καριοφίλη. Και κάθε καριοφίλη μετά, όταν μπαίνει εγκλωβισμένη σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Καλά, την διοίκηση, η καριοφίλη όμως την έχει. Δηλαδή, αν αποφασίσει κάτι, θα είναι μία αντιστρεπτό. Κάποια στιγμή πιστεύω θα απεγκλωβιστεί. Κάποια στιγμή θα απεγκλωβιστεί. Θέλω να το πιστεύω. Εκτός να κάνει την επιλογή να είναι εγκλωβισμένη. Αυτό είναι δικό της θέμα. Κλείσουμε... Αλλά επειδή ξέρω την Ιωάννα, πιστεύω ότι θα απεγκλωβιστεί. Ας κλείσουμε λοιπόν. Αλλά το... μέχρι να απεγκλωβιστεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε, πραγματικά είμαστε, θα είμαστε πολύ σκληροί. Θα είμαστε πολύ σκληροί γιατί αισθανόμαστε αντικειμένοι. Και δεν είναι γιατί το αισθάνομαι. Και εγώ λογοδοτώ σε μια γενική συνέλευση, κύριε Πετρόπουλε. Λογοδοτώ σε μια γενική συνέλευση. Και έρχονται τα μέλη του Μήλωνα και μου λένε: για σταμάτα, ρε φίλε. Γιατί πάνω στο δημοτικό γυμναστήριο πάνω σχεδόν δεν έχετε καταφέρει να πάρετε μια ώρα προπόνηση. Γιατί δεν έχετε ένα γραφείο ενώ οι άλλοι έχουν γραφεία, ο Πανιώνιος έχει γραφεία, ο Ίκαρος έχει γραφεία, ο άλλος έχει γραφεία. Γιατί μπαίνουμε στον χώρο του δημοτικού γυμναστηρίου και βλέπουμε Ίκαρος, Πανιώνιος κτλ. Και δεν βλέπουμε Μήλωνα πουθενά. Τι να του πω εγώ. Πιστεύεις λοιπόν ότι είναι ένα κατεστημένο το οποίο το κουβαλάμε από παλαιότερες διοικήσεις, μου περιγράφει ένα μηχανισμό από ό,τι καταλαβαίνω. Ο οποίος παραμένει εν λειτουργία και πάρα πολύ ζωντανός. Τον περιγράφω, η πραγματικότητα είναι. Όποιος ζει στη Νέα Σμύρνη, όποιος ζει στη Νέα Σμύρνη και βλέπει κάθε μέρα την πόλη μας. Και για να μην παρεξηγηθούμε, ο Γιώργος Κουτελάκης ήταν ο μόνος δήμαρχος τα τελευταία χρόνια που είχε γνώση του αθλητισμού. Που είχε και για όνομα του Θεού και μας βοήθησε. Δεν λέω ότι μας βοήθησε, στάθηκε απέναντι στο Μήλωνα εχθρικός κτλ. Αλλά σας λέω και πάλι, σε κύριους τομείς, όταν στελεχώνεις ένα χώρο και επιλέγεις μόνο από τον Πανιώνιο. Αυτοί οι άνθρωποι, θέλοντας και μη, θα λειτουργήσουν ευρωληπτικά υπέρ του Πανιώνιου. Πώς θα το κάνουν, ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Είναι και ένα μηδενιστικό. Και σας είπα και την περίπτωση του Τραμπ. Από ό,τι ξέρω. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου πει ότι κάνω λάθος. Είδατε εσείς κανένα άλλο αντισταθμιστικό αυτό στην πόλη? Το μόνο που είδα εγώ με τα ματάκια μου, διαφήμιση στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, το Τραμπ. Και καλά έκανες και το δώσες. Δώσε και στον άλλο το φουγκαρά που ξέρεις τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρει ένα ευρώ έσοδο. Δώσε του. Δώσε τα 9 εκεί και δώσε το 1. Δεν σου λέω να δώσει 5-5. 9 και 1. Όχι, όχι, και οι αναλογίες που περιγράφεις είναι μέχρι και αδικημένος ο Μήλωνας. Για να μην νομίζει κανείς ότι. Το 9-1 είναι πολύ αδικημένος. Δεν ζητήσαμε ποτέ μεροληψία, δεν ζητήσαμε ποτέ να ευνοηθούμε εις βάρος και το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Όποιος μας έχει ζητήσει βοήθεια από όλα τα σωματεία της πόλης, έχουμε σταθεί δίπλα του. Τι να θυμηθώ, να θυμηθώ την περίοδο στα ματελά του, όταν τότε τρέχαμε με τον Γιάννη τον Σγουρό καλή του ώρα, από το υστέρημα του Μήλωνα 200.000 δραχμές να δώσουμε στον Πανιώνιο για να βοηθήσουμε. Πότε έτρεξε ο Πανιώνιος να δώσει κάτι στο Μήλωνα? Κάτι να τρέξει να δώσει. Πότε? Εμείς τρέχουμε. Ζητήσατε και δεν πήρατε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει πότε. Αν έγινε, υπήρχε από δική σας πλευράς. Εντάξει, δεν αίτηση. Είναι. Υπήρχαν εποχές που ζητήσαμε και αθλητές στο μπάσκετ και αθλητές στο βόλεϊ και τα λοιπά. Κάποιοι ήρθανε, κάποιοι δεν ήρθανε. Για όνομα του Θεού, υπήρχαν εποχές. Δεν τα μηδενίζω όλα. Ναι, σαφώς. Αλλά για όνομα. Μιλάω για το γενικό. Μιλάω για την γενική αυτή. Τώρα ένα-δύο παρενθετικά γεγονότα δεν αλλάζουν το κλίμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν το κομμάτι των παραπώνων σου, καταλαβαίνω ότι τελικά. Δεν είναι παράπονα. Όχι, όχι. Ίσως είναι πολύ ευγενική η λέξη. Περιγράφω την πραγματικότητα. Περιγράφω μια πραγματικότητα. Αν αυτή η πραγματικότητα θεωρείται παράπονο, είναι παράπονο. Εγώ θα, τότε ότι είναι παράπονο. Εγώ θα πω λοιπόν ότι σήμερα άκουσα μερικές πολύ υγιείς απαιτήσεις. Οι οποίες υγιείς απαιτήσεις δεν απευθύνονται στα άλλα σωματεία της πόλης, απευθύνονται στο ρυθμιστή του αθλητισμού της Νέας Σμύρνης, που είναι η κοινή μας γνωστή και καλή σου φίλη Ιωάννα Καγιοφίλη. Αλλά τελικά, όπως ξέρεις. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο η Καγιοφίλη. Όπως ξέρεις όμως, τον καρπό της επιτυχίας ή τον καρπό της αποτυχίας τον γεύεται ο Δήμαρχος. Πάντα. Και να προσθέσω ότι έχεις πει και έχεις δηλώσει ότι και με το Δήμαρχο έχεις κάνει προσπάθειες κάποια θέματα να λυθούν και μένουν στις καλένδες. Ναι. Εγώ θα τα κρατήσω και τα δύο τα σχόλια αυτά, τα οποία είναι για μένα και πολιτικά, γιατί και ο αθλητισμός, όπως πολύ καλά ξέρεις, πέραν του ότι ανέδειξε πολιτικούς, έχει και πολιτική μέσα του. Υπάρχει. Ειδικά όταν υπάρχει αυτή η έκθεση στο Δήμο. Όλες οι πράξεις της ζωής μας έχουν πολιτική, κύριε Πετρόπουλε, όλες οι πράξεις της ζωής μας. Πολύ περισσότερο και ο αθλητισμός. Όλες οι πράξεις έχουν στη ζωή. Και όποιος λέει ότι δεν κάνει πολιτική, υποκρίνεται, είναι ψεύτης. Συμφωνώ απολύτως. Εμείς ποτέ δεν κρυφτήκαμε, ποτέ είμαστε καθαροί. Όλοι μας ξέρουν, όλοι ξέρουν τι είμαστε. Ποτέ δεν κρύψαμε αυτό που είμαστε. Να μιλήσω λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, στον Μιχάλη Τσακελαρίδη, τον Νεοσμιονιώτη, να βγάλουμε λίγο αν γίνεται από πάνω σου την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής το έργο του τμήματος αθλητισμού? Έχουν γίνει κάποιες εκδηλώσεις, έχουν συνδυαστεί με πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουμε έναν ιστορικό γύρο, ο γύρος της πόλης κάθε Μάιο παραμένει με κάποιο βαθμό επιτυχίας. Πέραν λοιπόν από το θέμα της διαχείρισης του αθλητισμού, πώς σου φαίνεται η δραστηριότητα όλη η υπόλοιπη την πρώτη χρονιά? Την πρώτη χρονιά εννοείται της καινούργιας Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, έχει κάνει προσπάθειες, επειδή έχω συζητήσει με την κυρία Καρδιοφίλη επανειλημμένα κτλ. Κάνει προσπάθειες, έχει καλή πρόθεση, έχει. Δεν ξέρω, ίσως είμαι υπερβολικός, ίσως εγώ κάνω λάθος. Θεωρώ κάποια πράγματα καθαρά επιφανειακά, καθαρά. Πώς να το χαρακτηρίσω, δηλαδή γίνονται για το Θεαθήνα, για την βιτρίνα. Είπατε προηγουμένως για τον ιστορικό δρόμο που είναι. Πράγματι ήταν ένα γεγονός καλό, έδωσε προβολή στην πόλη μας, έκανε αυτό. Είναι μαζικός αθλητισμός. Εντάξει, να μαζεύει μια φορά το χρόνο και να τρέχουν όλοι και να κάνουν αυτό. Είναι, πόσο κόστησε αυτό το πράγμα? Καταρχήν χρέωνε τους πολίτες. Ναι, δεν ξέρω ποιον χρεώνει. Όχι, έχει σημασία ποιον χρεώνει. Εγώ όταν κάνω στο Μήλωνα και στον κάθε Μήλωνα, λογοδοτώ σε μια γενική συνέλευση. Mm-hmm. Για το κάθε τι που κάνω, το κοστολογικό. Λογό και το μετρό και το αποδίδω και τα λοιπά. Λογοδοτήσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, για όνομα του Θεού, δεν είπα ότι λογοδοτήσαν ή δεν δώσαν. Μην το αφαιρέσουμε. Ναι, για όνομα του Θεού, δεν μηδενίζω τίποτα. Αλλά γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο μαζικός αθλητισμός. Τι είναι μαζικός αθλητισμός? Το να κάνω μια φορά τον ανώμαλο δρόμο της Νέας Σμύρνης ή του Άρσους ή του αυτό είναι μαζικός αθλητισμός? Να προσθέσουμε τις αθλοδιακοπές, να προσθέσουμε εκδηλώσεις. Κύριε Πετρόπουλε, κάθε πρωί ξυπνάω και πάω μόνος μου και τρέχω. Ζητάω εγώ να πάρω λεφτά από κανένα δήμο, πάω, περπατάω μόνος μου, κάνω αθλητισμό. Μαζικός αθλητισμός είναι αυτό. Πάω ή στον Πανιόνιο ή στο Άρσους της Νέας Σμύρνης ή έχω το διάδρομό μου, κάνω το δικό μου. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι το κάνουμε αυτό. Αυτό τι είναι? Θέλω να κάνω αθλητισμό. Θα ζητήσω λεφτά από τον Δήμο να με επιχορηγήσει για αυτό που κάνω για το καλό το δικό μου? Σας είπα και πάλι, ο αθλητισμός χωρίς το σωματείο κάτι κρύβει. Γιατί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ο ελληνικός αθλητισμός λειτουργεί με κύτταρο το σωματείο. Ό,τι άλλο γίνεται έξω από το σωματείο κάτι κρύβει. Εγώ σε αυτό. Δεν θέλω για όνομα του Θεού να πω ότι όλα είναι πονηρά και υπερβολικά. Όχι, όχι. Εγώ σε αυτό, φίλε Μιχάλη, δεν θα έχω διαφορετική άποψη από σένα, αλλά οφείλω να θεωρήσω ότι αυτό είναι λίγο υπερβολή. Με ποια έννοια? Ο πολιτιστικός οργανισμός δίνει πολιτισμό στην πόλη. Μα έχουμε και πολιτιστικά σωματεία. Η κοινωνική πολιτική δίνει κοινωνική πολιτική στην πόλη. Ναι. Μα έχουμε και το Ιωσουφόγλιο. Έχουμε και την Εθνική Στέγη. Νομίζω λοιπόν ότι ο αθλητισμός μόνο από τα σωματεία και καθόλου από το Δήμο δεν είναι μία έννοια που πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί αλλιώς όλες οι δημόσιες δραστηριότητες προσφέρονται και από συλλόγους. Δεν είπαμε να μην κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος μπορούσε να καλύψει κενά που δεν έχουν τα σωματεία. Αυτό, δώσε μου λοιπόν μερικές προστιθέμενες ιδέες. Ο Δήμος μπορούσε να καλύψει κενά που δεν έχουν τα σωματεία. Αθλητικά δηλαδή. Αθλητικά μιλάμε πάντα. Δηλαδή, όταν μου κάνει ο Δήμος μαθήματα μπάσκετ, τι κενό καλύπτει? Mm-hmm. Όταν ο Πανιόνιος και ο Μήλωνας έχουν υποδομές μπάσκετ από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Μα δεν έχετε αφήσει όμως και κάτι για να κάνει ο Δήμος? Πια δεν. Όλα τα σωματεία καλύπτουν όλα τα αθλήματα. Με συγχωρείτε. Άμα θέλει ο Δήμος
να κάνει ανώμαλο δρόμο. Αυτό που έκανε προχθές, να κάνει αθλητισμό. Γιατί δεν έχουμε ανώμαλο δρόμο στη Νέα Σμύρνη, είναι τσιμέντα όλα ευθείες. Γιατί το άλσο τι είναι. Δεν υπάρχει είναι, ο Σάφας, οι αθλούμενοι αυτοί που κάνανε και το σωματείο. Α, οι Σάφας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αθλούμενοι που πάνε και κάνουν κάθε μέρα και καλά κάνουν οι άνθρωποι αθλητισμό. Αυτό δεν είναι αθλητισμό. Αυτό το κενό δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Να καλύψει ο Δήμος αυτό το πράγμα, να βοηθήσει τον Σάφας, αυτού του ανθρώπου. Έχουν και αυτοί μια μικρή επιχορήγηση. Ναι, δεν λέω για, εγώ δεν μιλάω για επιχορήγηση. Είναι ένα είδος βοήθειας. Σα είπα και πάλι, εγώ πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το λέω και τώρα και δημόσια. Δεν θέλουμε λεφτά. Ναι, είμαστε, μας δώσεις λεφτά. Ήμασταν μαζί. Μπορεί να βοηθήσει με χίλιου δύο τρόπου αν θε να βοηθήσει. Ήμασταν μαζί, το θυμάμαι. Με χίλιου δύο τρόπου μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι το χρήμα το άπαν. Δεν ζητάμε χρήματα, δεν είμαστε ζητιάνοι να βγούμε να ζητιανέψουμε. Για όνομα του Θεού. Και όταν ζητώ κάτι από το Δήμο, δεν πάω να ζητιανέψω. Ο μήνας, δόξα τω Θεώ, έχει αξιοπρέπεια, έχουμε και περηφάνεια. Και δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Για... να βοηθήσουμε αυτή την πόλη, θέλουμε όλοι. Για γιατί σε αυτή την πόλη ζούμε, σε αυτή την πόλη ζουν τα παιδιά μας, σε αυτή την πόλη θα ζήσουν οι νέες γενιές. Τι πόλη θα παραδώσουμε. Mm-hmm. Εγώ σας είπα και πάλι, είμαι περήφανος για τους ανθρώπους που γνώρισα. Για τους ανθρώπους που ήταν στον Πύλωνα, που ήταν στο σχολείο, στην Ευαγγελική όταν πήγαινα, στον Πανιόνιο που γνώρισα φοβερούς σημαντικούς ανθρώπους, με πρώτον τον Ηλία τον Μισαηλίδη, τον Βαγγέλη τον Δεμπάστα. Μιλάμε για κορυφές, για ανθρώπους που μιλάς στο όνομά τους και σε πιάνει δέος. Που ήταν σημαίες αυτοί οι άνθρωποι, προσφέρα στον αθλητισμό. Εμείς αύριο τι θα δώσουμε στα παιδιά μας. Και όταν πάμε στο Δήμο και στον οποιοδήποτε, δεν πάμε ζητιανεύοντας, δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε βοήθεια για να δώσουμε στην νεολαία, να βοηθήσουμε την νεολαία. Ζητάτε όμως. Ζητάμε, αν δεν ζητήσω από τον Δήμο, πού θα ζητήσω. Οι εγκαταστάσεις οι δικές μας αυτή τη στιγμή, οι εγκαταστάσεις μας έχουν παλιώσει. Ο Πανιώνος ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιος θα βοηθήσει να βελτιωθούν αυτές. Αν κλείσει ο Πανιώνος αύριο και ο Μήλος, πού θα πάνε να αθληθούν. Αυτοί που κάνει ο Δήμος, το μαζικό αθλητισμό που κάνει, πού θα πάει να τον κάνει. Πού θα πάει να τον κάνει. Πού θα κάνει εύθρο διακοπές. Πουθενά. Α, μπράβο κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Μα είναι γεγονός. Να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα, τελευταίο λεπτό έχουμε. Μίλησε μου λίγο για τα μελλοντικά σας πλάνα, ίσως κάποιο καινούριο τμήμα, κάποιες επόμενες εκδηλώσεις, κάποια τουρνουά. Τι σκέφτεται λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας? Το καινούριο τμήμα είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως έλεγε ένας παλιός παράγοντας, άμα έχεις δύο παιδιά και δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις και κάνεις και τρίτο, είσαι εγκληματίας. Οπότε να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να ευχηθώ και από το φιλόξενο βήμα σας. Στον πρόεδρό μας που περνάει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, να είναι δυνατός γρήγορα να το ξεπεράσει και να είναι κοντά μας, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Γιατί δυστυχώς είμαστε λίγοι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε ακόμα, έχουμε μείνει λίγοι και θέλουμε και δεν μας περισσεύει κανένας και να γυρίσει γρήγορα δυνατός κοντά μας και να συνεχίσουμε τον όποιον αγώνα κάνουμε. Με τα όποια λάθη, για όνομα του Θεού, και εμείς κάνουμε λάθη και εμείς είμαστε άνθρωποι. Δεν λέμε εμείς ότι είμαστε οι τέλειοι, ότι όλα που κάνουμε είναι τέλεια ή όλα αυτά που λέω εγώ έχω απόλυτο δίκιο και ο άλλος έχει άδικο. Απλώς περιέγραψα μια πραγματικότητα. Να πω και εγώ. Αν την περιέγραψα σωστά ή αν την περιέγραψα λάθος, αυτό θα το κρίνετε εσείς, θα το κρίνουν οι ακροατές. Να πω και εγώ ευχές από όλους μας. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, σέβομαι τον κάθε άνθρωπο όπου και να ανήκει, τον κάθε αγώνα που κάνει, τον καλοπροαίρετο και τον έντιμο άνθρωπο. Δεν σέβομαι τα λαμόγια. Mm-hmm. Τα λαμόγια και τους απατεώνες τους απεχθάνομαι και θα τους κυνηγάω όσο ζω όπου βρίσκομαι. Τους έντιμους και τους αγωνιστές τους σέβομαι, τους τιμώ και θα είμαι πάντα δίπλα τους. Να πω και εγώ τις ευχές όλων μας για τον πρόεδρό σας, με το καλό να ανταπεξέλθει στα προβλήματα υγείας, με το καλό να επιστρέψει. Είναι από τους ανθρώπους που μαζί σου και με όλο το συμβούλιο σας δίνουν προστιθέμενη αξία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο Μήλωνα. Ο Μήλωνας ήταν, είναι και θα είναι. Οι άνθρωποι παρέρχονται, το έργο μένει, η συνέχεια υπάρχει. Τα παιδιά υπάρχουν. Ο Μήλωνας παράγει αθλητισμό, όπως έχουμε ξαναπεί, όπως παράγουν βέβαια παράγει και ο Πανιώνιος αθλητισμό. Μεταξύ μας υπάρχει μια αξιολογότατη συνεργασία. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό. Είστε ένας ανοιχτός σύλλογος. Θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη οικογένεια. Ξέρω πόσο πολύ δίνεις σημασία σε αυτή τη λέξη. Είστε μια οικογένεια λοιπόν, με την οποία έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη συνεργασία και θα είμαστε δίπλα σας στο όποιο επικοινωνιακό κομμάτι μας χρειάζεται. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και θέλω να μου επιτρέψετε να πω πάνω σε αυτό που είπατε, ότι η προσπάθειά μας εκεί τίνει να κρατήσουμε αυτό το κλίμα, να κρατήσουμε αυτό το όμορφο κλίμα που έχει ο Μήλωνας, που το έχει διαχρονικά. Και εδώ δώστε μου την ευκαιρία να πω και αυτό που δεν το έχω πει από την αρχή. Με ένα νόμο που ψηφίστηκε πριν 2 χρόνια έχει η περιφέρεια μέσω των Δήμων δυνατότητα να χρηματοδοτήσει σωματεία που έχουν ιδιώκτες εγκαταστάσεις ή παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων
για τη βελτίωση, την επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ήδη κλιμάκιο της περιφέρειας έχει επισκεφθεί σε εγκαταστάσεις μας και μας ανακοίνωσαν ότι έχουν βάλει στον προϋπολογισμό μελέτες και για τον Πανιώνιο και για τον Μήλωνα. Κάτι πολύ πάρα πολύ θετικό, βέβαια. Γιατί επιτέλους θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια έργα, να συντηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και να παρέχουμε στην νεολαία μας περισσότερες ευκαιρίες και άθλησης και με καλύτερες συνθήκες. Και πράγματι είναι το ωραιότερο νέο που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, υγεία σε όλους, υγεία στη διοίκηση, υγεία στους αθλητές. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Μιχάλης Σακελαρίδης, Γενικός Γραμματέας του ΑΟΝΣ ΟΜΗΛΟΝ. Την επόμενη Πέμπτη, πάλι ένας εκλεκτός καλεσμένος, αυστηρά πολιτικός αυτή τη φορά και όχι πολιτικοποιημένος όπως είναι και ο σημερινός μας. Από τη Λάσπη και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καλό απόγευμα. Ακολουθεί ο Κώστας Οξαχάς με τις μουσικές περιπλανήσεις. Από μένα, γεια σας.